τραγουδώ και τα λόγια μου πάνε φτάνουν ως τον ουρανό σαν τσιγκάνικος ήχος σε παλιό γραμμόφωνο. Ακού και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Ακού και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Ακού και μη μιλάς, ακού και μη μιλάς. Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε μες στο γκρίζο δειλινό και με παίρνει στη νύχτα το πικρό παραπονό. Κιθάρα στενάζει απόψε. Ακού και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Ακού και μη μιλάς, ακού και μη μιλάς. Στενάζει απόψε. Ακού και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Ακού και μη μιλάς, ακού και μη μιλάς. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, υπάρχω νομού Ευβοίας, παρουσιάζει την εκπομπή «Μουσικές Λαϊκές Ρίζες». Την εκπομπή επιμελείται ο Χρήστος Κουτσάφτης. 1975. Και η ζωή ξαναβρίσκει σιγά σιγά το δικό της ρυθμό και την κανονική της πορεία. Ζούμε μια εποχή κατασκευασμένης ευημερίας, φτάνει να λέμε «Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς». Δακρυσμένη ζητάς την αγάπη μου και ξεχνάς ένα λάθος σου μεγάλο. Ένα βράδυ εσύ με το δάκρυ μου είχες χτίσει φωνιά με έναν άλλον. Σε λυπάμαι
με, αλλά είσαι κίνδυνος. Σ' αγαπάω, αλλά αμφιβάλλω. Η καρδιά μου ασώψεται που σ' αγαπάει ακόμα. Όμως πώς να κοιμηθώ ξελερωμένο στρώμα. Να σφίξω ξανά μες στα χέρια μου το κορμί σου το αγαπημένο. Πως το χάιδευε άλλος θα σκέπτομαι όταν έριχνα δάκρυ χαμένο. Σαν να πιάνω φωτιά θα μου φαίνεται και θα καίγομαι και θα πεθαίνω. Η καρδιά μου ασώψεται που σ' αγαπάει ακόμα. Ξελερωμένο στρώμα. Το 1996 ο Στέλιος Καζατζίδης ηχογραφεί το δίσκο Αφιέρωμα. Ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, ωχ μανούλα μου. Καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, ωχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω στο υγρό τσιμέντο, ωχ μανούλα μου. Στο κελί το δίπλανο
μέρα θα τραβήξει. Ωχ, μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Βροχής οι στάλες κι εγώ κάθομαι στις σκάλες. Θα θέλα να μπω σαν πρώτα μα κρατά κλειστή την πόρτα, μα κρατάς κλειστή την πόρτα. Ξεπέραστη ήταν και η ερμηνεία του στο τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη «Πέτρινα χρόνια». Πληγές εφτά
να με κοιτάς. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρει ζητάς. Σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή θα έρθει. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρει ζητάς. Επίσης και η ερμηνεία του στο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί στην Ελλάς του 2000. Τα καινούρια σας τα στέκια χάρισμά σας. Δε μου κάνει αυτή η νύχτα στην ογλέντισα λυπίστα μαζί μας στερεωρίχτα. Για τους φίλους που αγαπάω δυο χαμόγελα χρωστάω και απόψε τραγουδάω. Το αδικό που έχω ζήσει η αγάπη το έχει σβήσει, τραγούδι έχει γεννήσει. Γλυκό νερό στην κόλαση θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Νερό στην κόλαση θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε την αναπνοή σου. Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση. Καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει. Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στη δικιά μας κοινωνία ζούσα μ' άλλη αγωνία, μη πας στη Γερμανία. Πες μου τι θα κάνεις τώρα έτσι που σε καταντήσαν πατρίδα σερβιτόρα. Τα σκυλάδικα χορεύεις, μες τη νύχτα ταξιδεύεις, ταυτότητα γυρεύεις. Γλυκό νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με
την αναπνοή σου. Νερό στην κόλαση, θα πιούμε εδώ μαζί σου. Εμείς που μεγαλώσαμε με την αναπνοή σου. Γλυκό νερό στην κόλαση, κοντά σας παίρνω θέση. Καρδιά μου μη γυρνάς εκεί που είχες πονέσει. Ακολούθησε η ζωντανή ηχογράφηση «Ένα γλέντι με το Στελάρα» που ηχογραφήθηκε στην ταβέρνα «Το Πέταλο» στην Πάρνηθα τον Νοέμβριο του 1993. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις. Έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.
θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί αυτή η νυχταμένη. Αγάπη μου μεγάλη, μονάχος πως να ζήσω. Αγάπη μου μεγάλη, μονάχος πως θα ζήσω. Στην αγκαλιά σου μέσα γύρνα κι ας σε ψυχήσω. Αγάπη μου μεγάλη. Έτσι ήταν γραμμένο, μα όσο ζω στον κόσμο εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου σε χάνω, έτσι ήταν γραμμένο, μα όσο ζω στον κόσμο εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί αυτή η νύχτα μένει. Ολέ, 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 ολέ. Έτοιμος για μαγαζί, είμαι έτοιμος, έτοιμος. Με φτιάξω το, έτσι. Να το αφιερώσουμε σε όλους τους Έλληνες που σε λατρεύουν και βλέπουν αυτή την εκπομπή σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Το αυτή νυχταμένη ή αυτό που θα πούμε τώρα. Και αυτό και το επόμενο και το μεθεπόμενο και το προηγούμενο και όλα. Λόγια. Όσο υπάρχουν γράμματα που φεύγουν για τα ξένα, εμένα τα τραγούδια μου θα είναι πόνεμένα. Ξέρω πολλούς στη ξενιτιά που είναι ριζωμένοι. Σε δυο αγάπες μια καρδιά που είναι μοιρασμένη. Πατρίδα μου, με ξεριζώνεις. Πατρίδα είναι όπου στεριώνεις. Είναι ντροπή για μια χώρα να μην υπάρχει λαϊκό τραγούδι να ακούει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης που ίσως πολλοί δεν έχουν δυνατότητα να αγοράσουν αυτό το δίσκο, γιατί εκεί που τον φτάσανε οι κύριοι λαριγκέμποροι, έτσι τους έχω ονομάσει εγώ, χωρίς να ρωτάνε κανέναν, ανεβάσουν το δίσκο κατά την κρίση τους όπου αυτοί νομίζουν. Λοιπόν, εντάξει, να τον πάρουν αυτοί που έχουν δυνατότητα. Ο Κοσμάκης που δεν μπορεί να τον αγοράσει το δίσκο δεν πρέπει να ακούει κάποια λαϊκά τραγούδια. Τα κανάλια μας, τα κρατικά, δεν περισσεύει κάποιο ημίωρο να ακούγεται λίγο λαϊκό τραγούδι για αυτούς πονεμένους ανθρώπους που τους εκφράζουν αυτά τα τραγούδια, γιατί ο του φτωχού τον πόνο ο φτωχός το νιώθει μόνο. Πώς θα το κάνουμε? Τι να, η φτώχεια τώρα τι να ακούσει, να πούμε, από αυτά τα γυμνά τραγούδια, τα ξετσίποτα. Αλυσμόνητες εποχές που όμως δεν γυρνάνε πίσω. Ο Στέλιος μπορεί να έφυγε, εμείς όμως συνεχίζουμε το έργο του για τη σωτηρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, υπάρχον νόμου Εδίας, συνεχίζει και σας καλεί να συμμετάσχετε στο έργο του. Τηλέφωνα για πληροφορίες και εγγραφές 2221 0 21 069, 21 069. Ο Στέλιος υπάρχει. Υπάρχω. Και υπάρχουμε και εμείς μαζί του. Υπάρχεις, θα υπάρχω.
ένα σίδερα αναμένο έχω στην καρδιά. Είναι η δική σου αγάπη που με τυραννά. Έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματα μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Απ' τον ύπνο μου ξυπνάω κι όλο σε ζητώ. Τώρα έχω καταλάβει πόσο σ' αγαπώ. Θα έχω σ' όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματα μου που σε διώξαν μακριά μου. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Έφυγε, την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Τον Οκτώβριο του 1996 ο Στέλιος Καζατζίδης συναντά τη Μαρινέλα, ύστερα από 31 χρόνια στο πάλκο και 28 χρόνια στη δισκογραφία. Συναντήθηκαν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο εξοχικό του, όπου ασχολούνταν καθημερινά ο Στέλιος με τη μεγάλη του αγάπη, τη θάλασσα και το ψάρεμα. Παρουσία εκεί και του Πάνου Γεραμάνη. Ο Στέλιος Καζατζίδης με τη Μαρινέλα πρέπει να πούμε ότι είχαν χωρίσει το 1965 και συνυπήρξαν για τελευταία φορά δισκογραφικά το 1968. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Η ματιά σου και τα χείλη σου με φέρανε κοντά σου, αλλά η καρδιά σου με διώχνει μακριά. Τι ηρωνία, τι τυραννία, να αγαπώ και να πονώ. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πίκρα έχει σκληρή σου η καρδιά. Thank you.
μια τη τυραννία να αγαπώ και να πονώ. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίζω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πικρά έχει σκληρή σου η καρδιά. Όμως δεν είναι αμαρτία να σ' αγαπώ με λατρεία και να αντικρίσω κακία κρυμμένη μες στα φιλιά. Όσοι γλυκά έχουνε τα χείλη σου και η ματιά σου, τόση πικρά έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πικρά έχει σκληρή σου η καρδιά. Τόση πικρά έχει σκληρή σου η καρδιά. Ο δίσκος που προέκυψε από αυτή τη συνάντηση ήταν «Καζατζίδης Μαρινέλα». Ένας δίσκος με τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σε δισκάκια 45 στροφών. Χαρτί θα γίνει στάχτη, το μολύβι θα καεί. Αν καθίσω για να γράψω όσα μου κάνες εσύ. Κι αν μετάνιωσες, κι αν γύρισες, η καρδιά μου σε μισεί. Κι αν μετάνιωσες, κι αν γύρισες, η καρδιά μου σε μισεί. Άσε με να ζήσω μοναχός, έγινα στον πόνο μου γιατρός. Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά, άσε με να σε ξεχάσω πια. Πιστεύω στα φιλιά σου και στα λόγια που μου λες. Δυστυχώς είσαι πλασμένη να γκρεμίζεις και να καίς. Κι αν μετάνιωσες, δεν γιατρεύτηκαν τις καρδιάς μου οι πληγές. Κι αν μετάνιωσες, δεν γιατρεύτηκαν τις καρδιάς μου οι πληγές. Άσε με να ζήσω μοναχός, έγινα στον πόνο μου γιατρός. Έρχεσαι να ανάψεις τη φωτιά, άσε με να σε ξεχάσω πια. Το 1997 ο Στέλιος Καζατζίδης ηχογραφεί τον τελευταίο του δίσκο μεγάλης διάρκειας «Τραγουδό» του Τάκη Σούκα. Μουσική.
κι αν είμαι άνθρωπος από γυαλί, ποτέ τις πόρες δεν φοβήθηκα. Μες στους ανέμους απιαστό πουλί, στα πόδια μου γερά κρατήθηκα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, κι όμως άντεξα στα χαλασμάτα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, κι όμως άντεξα στα χαλάσματα. Αν είμαι άνθρωπος από γυαλί, ξεπέρασα πολλά προβλήματα, τι κι αν πληγώθηκα τόσο πολύ, δεν πίστεψα ποτέ σε χρήματα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, κι όμως άντεξα στα χαλασμάτα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, όμως άντεξα στα χαλασμάτα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, κι όμως άντεξα στα χαλασμάτα. Άνθρωπος γυαλί, χίλια τραύματα, κι όμως άντεξα στα χαλασμάτα. Ένας δίσκος που έγινε στο άψε σβήσε χρυσός πουλώντας 34.000 περίπου δίσκους. Όσο υπάρχουν γράμματα που φεύγουν για τα ξένα, εμένα τα τραγούδια μου θα είναι πονεμένα. Ξέρω πολλούς στη ξενιτιά που είναι ριζωμένοι, σε δυο αγάπες μια καρδιά που έχουν μοιρασμένη. Πατρίδα μου με ξεριζώνεις, πατρίδα είναι όπου στεριώνεις. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυο πατρίδες, θα είναι τα τραγούδια μου φωτιές και καταιγίδες. Ο ζωντανός ο χωρισμός
σε καίει και σε λιώνει. Είναι αγιατρευτός καημός για αυτούς που ζουνε μόνοι. Αφού πατρίδα μου με ξεριζώνεις, πατρίδα είναι όπου στεριώνεις. Το 1998 οι δρόμοι του Στέλιου Καζατζίδη και του Χρήστου Νικολόπουλου χώρισαν οριστικά στις δικαστικές αίθουσες. Ο Χρήστος Νικολόπουλος άνοιξε το κεφάλαιο «Αφισβητούμενα τραγούδια» και διεκδίκησε την πατρότητα περίπου 40 τραγουδιών, κατηγορώντας τον Στέλιο Καζατζίδη ότι δεν ήταν δικά του. Διώξε με απόψε σαν ένα μαγρύο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει. Κρατήσεις μονάχα από συμπόνια. Το κρύο το συνήθισα, θα τέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει. Το 1999 ο Στέλιος Καζατζίδης με μια συμβολιογραφική πράξη αναγνώρισε την πατρότητα στον Χρήστο Νικολόπουλο 29 τραγουδιών που αποτελούσαν το αγκάθι στη σχέση του μαζί του. Εκείνος από την πλευρά του έκανε ανάκληση της μήνυσης που είχε καταθέσει εναντίον του Στέλιου Καζατζίδη, κατηγορώντας τον πλέον για συγκοφαντική δυσφήμιση. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλια μου καρδιά. Να σου γράψω αγάπη μου πως φτάνει, φτάνει πια να ζούμε μακριά. Α,
είχες κάνει κάποιο σφάλμα. Σε συγχωρώ με αυτό το γράμμα. Σε συγχώρεσα, γύρισε την καρδιά μου, τη λύγησε. Κάποιος φίλος που σε είδε να κλαις. Σε συγχώρεσα, γύρισε, πέτρα ήταν και κίνησε. Ένα λάθος που έκανες χθες. Κι αν πονώ αγάπη μου ακόμη, να σε τιμωρήσω δεν μπορώ. Τώρα που σου δίνω μου συγγνώμη, με τον τρόπο μου σε τιμωρώ. Πόνους και τύψεις όταν νιώσεις, θα κλάψεις και θα μετανιώσεις. Σε συγχώρεσα, γύρισε την καρδιά μου, τη λύγησε. Κάποιος φίλος που σε είδε να κλαις. Σε συγχώρεσα, γύρισε, πέτρα ήταν και κύρισε. Ένα λάθος που έκανες χθες. Εγώ κι αν καταστράφηκα, αν πόνεσα κι αν χάθηκα, δεν μου φταίει, δεν μου φταίξαν οι εχθροί μου. Μα οι φίλοι καλοί μου. Όποιος έχει τέτοιους φίλους, τέτοιους φίλους πονηρούς, τι τους θέλει, τι τους θέλει τους εχθρούς. Μεγάλες έπαθα και τώρα μόνο έμαθα. Πως κανείς δεν σ' αγαπάει. Μα για το συμφέρον πάει. Όποιος έχει τέτοιους φίλους, τέτοιους φίλους πονηρούς, τι τους θέλει, τι τους θέλει τους εχθρούς. Στη μανούλα σου να ανοίγεις την καρδούλα σου. Απ' τους φίλους κάνε πέρα πριν σε κάψουν
σκοτώσουν πριν σε κάψουν κάποια μέρα. Όποιος έχει τέτοιους φίλους, τέτοιους φίλους πονηρούς, τι τους θέλει, τι τους θέλει τους εχθρούς. Ερχόμαστε πλέον στο 2001, μια χρονιά ορόσημο για τον κορυφαίο Έλληνα λαϊκό βάρδο. Τη χρονιά αυτή διαγνώστηκε επισήμως πως πάσχει από την επάρετη νόσο. Αρχές Απριλίου εισάγεται στο ιατρικό κέντρο. Προς το τέλος του ιδίου μηνός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Γερμανία. Τον Μάιο επέστρεψε σπίτι του. Αρχές Ιουνίου και πάλι στο ιατρικό κέντρο. 14 Σεπτεμβρίου του 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 την πρωινή, ο Στέλιος Καζαντζίδης αναχώρησε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Η νεκρόσιμη ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ελευσίνα και ετάφη στο κημητήριό της, δίπλα στον τάφο της μάνας του. Δρομολόγοι καθενός το ξέρει μόνον ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε, άλλος εδώ κι άλλος εκεί, πονάμε ή χαιρόμαστε. Άλλος πατάει ασφάλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει απ' το σώμα. Άλλος πατάει στα χάλια και άλλος τα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια. Και να μαθήσει δεν αργεί. Στο περιβολί της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε, κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς, στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει ασφάλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει απ' το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος τα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια. Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, υπάρχω, νομού Ευβίας, παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικές Λαϊκές Ρίζες». Την εκπομπή επιμελήθηκε ο Χρήστος Κουτσάφτης.
φεύγουνε τα νιάτα. Της γιορτής τα αφήνουνε γεμάτα. Κλείστε την πόρτα της ζωής για να μην φύγει πια κανείς. Ένα φίλο έχω χάσει, στα καλά καθούμενα, λες και είχε με το χάρο χίλια προηγούμενα. Την πόρτα τη ζωή που φεύγουν οι ωραίοι. Κι αυτοί που φύγανε νωρίς, ας είναι οι τελευταίοι. Κλείστε την πόρτα της ζωής για να μην φύγει πια κανείς. Ένα φίλο έχω χάσει, στα καλά καθούμενα, λες και είχε με το χάρο για προηγούμενα. Κλείστε την πόρτα της ζωής για να μην φύγει πια κανείς.